σε ιδερδιότητα, οι δύο άντρες. Ναι, έχουμε στήσει όμως μια ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ τώρα και ένα άξονα με την Κύπρο-Ισραήλ, όπου τα γνωρίζετε τα πάνω κάτω όλα τα γεωπολιτικά παίγνια σχέση με την Τουρκία, σχέση με το Συριακό κτλ. Φοβούμαι μην το χαλάσουμε ξανά. Πάντως φαίνεται περίεργο, ενώ πριν λίγο καιρό είχαμε την επίσκεψη και στο Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι ειδικός για το Παλαιστινιακό κράτος, αλλά λέω, αν είναι η υποφελία των εθνικών συμφερόντων να γίνει αυτή η κίνηση τώρα. Κύριε Μανιά, τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση. Να ακούσουμε λιγάκι στο σωστό time. Για να παρακολουθήσουμε λίγο τι λέμε. Διαφορετικές προσέγγισεις. Για να ακούσουμε λίγο. Δεν το κατάλαβα σε τι αναφέρεται ακριβώς. Να ακούσουμε λίγο και το διάλογο που θα έχουν εδώ μπροστά στις κάμερες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας καλωσορίσω στην Ελλάδα. Για μας η επίσκεψή σας μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τον ιστορικό δεσμό που συνδέει τους δύο λαούς μας. Μια σχέση στενή, φιλίας, αδελφική σχέση που δοκιμάστηκε σε δύσκολες στιγμές, σφυριλατίστηκε σε δύσκολες εποχές. Όλοι έχουν να θυμούνται την πολύ ζεστή σχέση του Προέδρου Αραφάτ με την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και αργότερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε εδώ εσάς ως επικεφαλής της Παλαιστίνης, προκειμένου ως πρόεδρος και επικεφαλής ενός αγώνα και ενός λαού που δίνει την μάχη για να κατοχυρώσει το δίκιο του. Ένα δίκιο και έναν αγώνα που έχει συγκινήσει και έχει παρακινήσει αγώνες και διεκδικήσει σε όλο τον κόσμο. مراحل منذ فترة الزعيم الراحل ياسر عرفات أبو عمه ومن خلال وجود رئيس الوزراء باباندريو وفيما بعد استمرت بيننا هذه العلاقة كانت دائما علاقة صداقة صريحة وكانت قد خلقت من حيث موقفنا وكان موقفنا دائما موقف مبادئ تجاه قضيتكم العادلة. Ζούμε δυστυχώς σε μια περίοδο που την περιοχή μας την περιτριγυρίζουν εξελίξεις αρνητικές, μεγάλης αστάθειας, πόλεμοι, επεμβάσεις. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη τρομοκρατικών οργανώσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Γι' αυτό και είναι ίσως πιο κρίσιμο και πιο σημαντικό από κάθε άλλη φορά να αναδείξουμε την ανάγκη της συνεργασίας, της ειρηνικής εξέβρεσης λύσεων πάνω στα προβλήματα. Και η επίλυση του Παλαιστινιακού είναι ένα κλειδί για ειρηνικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. في غاية الصعوبة نشهد فيها العمليات الإرهابية والتوترات والحروب الأهلية وهي المرحلة التي يجب علينا وهي أفضل المراحل التي يجب علينا أن نثبت قدرتنا على استمرار التعاون فيما بيننا من أجل التوصل إلى حل المشكلة الفلسطينية الذي نعتبر هذا الحل بمثابة المفتاح الذي سيفتح حل العديد من المشاكل التي يعاني منها هذه المنطقة. Η Ελλάδα φιλοδοξούμε να παίξει έναν ρόλο επικοδομητικό σε αυτή την κατεύθυνση.
ως μια χώρα που αποτελεί πεδίο σταθερότητας, πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως μια χώρα που αποτελεί παραδοσιακή φύλο της Παλαιστίνης και του αραβικού κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και μια χώρα που βρίσκεται σε μια στενή σχέση και έχει συνεργασία και με το Ισραήλ, συνεπώς μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο μιας γέφυρας στην κατεύθυνση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Παλαιστινιακό πρόβλημα. الدور الذي يستطيع أن يساعد في تقريب الحل الذي نسعى إليه جميعا خاصة وأن العلاقات قائمة بيننا وهي علاقات صداقة قديمة كما سبق وذكرت تربطنا وإضافة إلى كون تواجد علاقات أيضا مع إسرائيل إذن اليونان تستطيع أن تلعب هذا الدور الذي يمكن أن يقرب عملية إيجاد والوصول إلى حل لهذه المشكلة. أفتح سكيبس لبون سأس كالوس أوريزو και πάλι στην Ελλάδα. هذه الأفكار ورحب بكم مرة أخرى في اليونان. Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή σας θα αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό στις σχέσεις μας και στην προσπάθεια να δώσουμε μια νέα όθηση για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος. شكراً دولة الرئيس شكراً جزيلاً أنا محظوظ جداً أنني ألتقي بكم في خلال أربعة شهور أربع مرات. Ευχαριστώ εξωτερικά κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά ότι εντός τεσσάρων μηνών σας έχω συναντήσει ήδη τέσσερις φορές. Μέρα στην Ισμαηλία, ثم في الأمم المتحدة, ثم في Ραμάλα, ثم في Αθήνα. Μια φορά ήταν στη Ισμαηλία, ύστερα στα Ηνωμένα Έθνη, ύστερα στη Ραμάλα και τώρα εδώ. Και γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου πλέον τυχερό, διότι σας συναντώ μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα τέσσερις φορές. Αυτό όμως αντανακλά και το βάθος των μεταξύ μας σχέσεων και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. ونحن جيران ولدينا أشياء كثيرة مشتركة وأنا أريد أن أقول هنا أنك وضعت يدك على الجرح عندما قلت أنه إذا حلت قضية الفلسطينية تنتهي كل هذه الأحداث المحيطة في المناطق المحيطة. Οι σχέσεις μας είναι ιστορικές, είναι στενές σχέσεις, είμαστε γείτονες, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία που μας δένουν και θα έλεγα ότι έχετε βάλει το χέρι σας επί τον τύπο των ύλων πάνω στο ίδιο τραύμα όταν είπατε για την ανάγκη επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος προκειμένου να επιλεθούν και άλλα προβλήματα. Αν λυθεί λοιπόν το Παλαιστινιακό πρόβλημα, θα λυθεί και το πρόβλημα της τρομοκρατίας που μας περικυκλώνει όλους πλέον. لقضايا كل المنطقة المحيطة بنا من سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى غيرها. Είμαστε υπέρ της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, είμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης και της πολιτικής επίλυσης όλων των προβλημάτων που ζούμε στην Συρία, στο Ιράκ και σε άλλες περιοχές. أنا متأكد أنه من خلال العلاقات الطيبة بيننا والعلاقات الطيبة بينكم وبين إسرائيل هذا يؤهلكم جدا لأن تلعبوا دورا سياسيا هاما وأتمنى وأنا متوقع أنكم ستنجحون به لسبب أنكم أولا لديكم الإصرار والتصميم والنية الطيبة للحل ثانيا لديكم علاقات طيبة مع كل الأطراف.
έχοντας καλές σχέσεις που μας δένουν μεταξύ μας, έχοντας και εσείς καλές σχέσεις με το Ισραήλ, μπορείτε και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να πετύχετε όταν διαδραματίσετε έναν σημαντικό πολιτικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών. Έχετε την ειλικρινή πρόθεση και την αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να διαδραματίσετε τέτοιον ρόλο. العلاقات تشمل كل الأطياف أنا كنت الآن مع فخامة الرئيس وجرينا محادثات مهمة ومفيدة ونحن معكم نريد أيضا محادثات أوسع مع كل المؤسسات المتقابلة لأن هذا يزيد أواصر العلاقة الطيبة. Οι σχέσεις μας καλύπτουν όλες τις πτυχές, όλο το φάσμα. Πριν από λίγο είχα συνάντηση με τον εξοχότητο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τώρα σας συναντώ και εύχομαι να είναι διευρυμένες οι συναντήσεις μας και οι συνομιλίες μας προκειμένου να καλύψουν όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων. Ευχαριστώ κύριε. Λοιπόν, όλο